Τελευταία ευκαιρία για να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά του είναι να διορθώσουν οι ίδιοι τα λάθη που εμφανίζονται ω ανασφάλιστα έχουν χιλιάδε ιδιοκτήτε οχημάτων μέχρι τι 23 Μαρτίου. Μετά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100 έως 250 ευρώ, με αφαίρεση διπλωματος οδήγηση και άδεια κυκλοφορία, αλλά και ποινικέ κυρώσει. Αυξήσει γενικότερα στι ασφαλίσει ε, οχημάτων δεν υφίστανται ισα ίσα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πέντε μπορούμε να πούμε, υπάρχει μια μεσοσταθμική μείωση τη τάξης του 40 με 45% σχεδόν σε όλε τι ασφαλιστικέ εταιρείε. Τα ασφάλιστα πτυχία, ειδικά στο, στο κλάδο των οχημάτων, στην ασφάλιση των οχημάτων, έχουν μειωθεί κατά πολύ. Έχουν γίνει από τι περισσότερε εταιρείε λόγω τη κατανόηση τη οικονομική κρίση και, και τη δυσκολία των ε, πελατών σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ε, μάλιστα γίνονται και ασφάλειες τρίμηνες και μηνύες έτσι ώστε να μπορούμε να, να ασφαλιστούν και άνθρωποι που οικονομικά δεν μπορούν να, να έχουν την άνεση όπως την είχαν παλιότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 24 Μαρτίου και μετά αρχίζει να τρέχει ο χρόνος που η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα ξεκινήσει ένα νέο γύρο διασταυρώσεων προκειμένου να εντοπίσει τα οχήματα που κυκλοφορούν ανασφάλιστα στους ελληνικούς δρόμους. ...και έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα ασφάλιστρα σε γενικές γραμμές είναι από τα φθηνότερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει και δίνεται ευκαιρία ε, μέσω αυτής της ενημέρωσης... Ε, ...είναι το ότι ε, εντός Μαρτίου θα ξεκινήσει η διαδικασία διασταύρωσης για τον έλεγχο των ανασφάλιστων οχημάτων. Ήδη από τις 22 Φεβρουαρίου 2018 το Υπουργείο Μεταφορών και υποδομή, μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχουν προβεί στην έκδοση ενός πληροφοριακού οδηγού όσον αφορά ε, για εκείνους τους ε, οδηγούς οι οποίοι δεν έχουν ασφαλίσει το όχημά τους για διαφόρους λόγους είτε αυτό είναι λόγο μεταβίβασης είτε λόγο κληρονομικής διαδοχής ή γενικότερα